Καλησπέρα σε όλους. Μπαρμπαντίνος εδώ πέρα. Λοιπόν, επιστρέφουμε με ένα ακόμα βιντεάκι από τη σειρά που ξεκινήσαμε με τα loadouts που θα κάνουμε περίπου μία φορά την εβδομάδα. Αυτή τη φορά έχουμε ένα ενδιαφέρον combination το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ, το δοκίμασα και ελπίζω να σας αρέσει και εσάς. Οπότε πάμε να δούμε τι γίνεται με το loadout και παρακαλώ μην ξεχάσετε, παιδιά, να κάνετε subscribe, like και follow σε όλα τα social media που έχω από κάτω στο description. Εντάξει, κάτω από την περιγραφή. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται. Λοιπόν, το συγκεκριμένο combination το για το οποίο θα μιλήσουμε είναι η 12η καραμπίνα για κοντά και για μακριά το RAM. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με το ραμάκι. Στο RAM έχουμε βάλει το FSS Ranger, το οποίο είναι για να μπορείτε να βαράτε μακριά. Έχουμε βάλει επίσης το VLK, το οποίο είναι επί 3 και το κρατάει πολύ σταθερό. Έχουμε βάλει το Ranger Foregrip για να κρατάει πάλι πολύ σταθερό το RAM, το κάνει laser όπως λέμε. 50 rounds εννοείται και Rubberized Grip. Όλα αυτά για να μπορέσουν να το κάνουν τελείως laser, εντάξει. Είναι υπερβολικά δυνατό όπως θα δείτε και από το gameplay. Επίσης τώρα, πάμε στην καραμπίνα. Την Origin, τη 12, στην οποία έχουμε βάλει Monolithic Suppressor. Έχουμε βάλει το Forged Stack Wide Shot. Γιατί προτίμησα αυτό, δοκίμασα επίσης και με το Impaler, το οποίο είναι για περισσότερο range, αλλά χάναμε damage όπως βλέπετε. Χάναμε λίγο damage και επίσης λίγο mobility και όλα. Γίνεται πιο αργή η καραμπίνα στο τρέξιμο ειδικά. Οπότε και άμα βάλεις το από πάνω, σου λέει ότι πάλι δυναμώνει λίγο το range, αλλά χάνουμε πάλι λίγο damage και mobility. Στη μέση που το δοκίμασα, λειτουργεί απίθανα. Το μοναδικό δηλαδή πράγμα που χάνουμε είναι λίγο το damage range, το οποίο δεν μας απασχολεί πολύ, γιατί άμα κάποιος είναι πιο μακριά από το να το σκοτώσει την καραμπίνα, το καλό που σου θέλω, παιδιά, είναι να βγάλετε το RAM και τη στιγμή και να το γαζώσετε. Εντάξει. Λοιπόν, με αυτό εδώ πέρα, όπως βλέπετε, κερδίζουμε λίγο damage παραπάνω, το οποίο είναι πολύ σημαντικό, θα δείτε για ποιο λόγο. Και επίσης mobility, που κάνει δηλαδή να τρέχει και πιο γρήγορα. Όχι μόνο απλά να το σηκώνει σε ADS, που δεν θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσει ADS ούτως αλλιώς. Ποτέ, με αυτή την καραμπίνα. Λοιπόν, επίσης χρησιμοποιούμε το 5MW Laser. Για ποιο λόγο? Για hit fire accuracy και για sprint. Θα μου πεις γιατί χρησιμοποιήσει το λόγο πάνω. Γιατί όπως φαίνεται, με το από κάτω κερδίζουμε. Με το από πάνω κερδίζουμε μόνο sprint to fire speed. Ενώ με το από κάτω κερδίζουμε hit fire accuracy, γιατί αυτό χρειάζεσαι, sprint to fire hit, απλά φαίνεται το laser. Αλλά δεν σε απασχολεί πολύ, γιατί όπως είπαμε, τη στιγμή που άκαψε δει το laser σου, ή αυτό ή εσύ είστε νεκροί. Τα λέμε. Λοιπόν, 25 round. Για να μην χρειάζεται να κάνετε ποτέ reload, να μπαίνετε εκείνη ολόκληρη ομάδα μέσα σε ένα δωμάτιο. Reload ποτέ. Απλά σπαμάρετε και φεύγουν όλοι. Θα το δείτε και αυτό. Και επίσης Stipple Grip, το οποίο μας βοηθάει με Aim Down Side Speed και Sprint to Fire. Recoil Control, Aim, αυτά δεν τα χρειαζόμαστε. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Περισσότερο για Mobility το βάλαμε. Εντάξει. Λοιπόν, και έτσι με την καραμπινούλα μας. Επίσης, να μην ξεχνιόμαστε EOD, γιατί να προστατευόμαστε από τις εκρήξεις, να τρώμε λιγότερο damage. Overkill. Amped για να κάνουμε γρήγορα αλλαγή μεταξύ των όπλων, οπότε από καραμπίνα γρήγορα για μακριά και vice versa. C4. Και Heartbeat ή άμα θέλετε Stun Grenade. Ένα από τα δύο, ό,τι σας βολεύει εσάς, ανάλογα τι παίζετε εκείνη τη στιγμή, είστε solo, duo, τι παίζει το support σας. Εντάξει, αυτά τα δύο. Λοιπόν, ξαναεπαναλαμβάνουμε. Για μακριά, το RAM. Θα πείτε τώρα γιατί όμως το RAM και όχι το GRAU. Γιατί το RAM με το GRAU, το Mi 4 και το Kilo κάνουν ακριβώς το ίδιο damage. Αυτό που αλλάζει πολύ είναι το RPM. Soldier incoming.
Into the area. Watch the skies. Enemy dropping into the AO. Secure all cache in the area. Be advised, enemy attack chopper incoming. Take it down and secure the cache.